της γυναίκας. 8 Μαρτίου, η μέρα της γυναίκας. Σε όλο τον κόσμο, οι γυναίκες κάνουν το δικό μας αγώνα. Έναν αγώνα που έχει στόχο να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε τα δικά μας όνειρα. Αυτά που εμείς ονειρευτήκαμε. Αυτά που εμείς φανταστήκαμε ως παιδιά και που θέλουμε να τα κάνουμε πραγματικότητα. Είναι όνειρα κοινά. Είναι όνειρα που μας ενώνουν για να μπορέσουμε να βαδίσουμε σε μια καλύτερη κοινωνία για όλους. Σήμερα λοιπόν γιορτάσαμε την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας εδώ στο κέντρο μας, στη When We Band Together, ένα κέντρο που φιλοξενεί γυναίκες, παιδιά και παιδιά με ειδικές ανάγκες, ένα κέντρο σωματικής και ψυχικής ευεξίας, και είχαμε τη τιμή να έχουμε πάνω από 100 γυναίκες να γιορτάσουμε αυτή τη σημαντική γιορτή. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που μας τιμήσανε 5 εξαιρετικές γυναίκες, όπου μέσα από το έργο τους, το πάθο τους, στο όραμά τους, έχουν προσφέρει πάρα πολλά στη κοινωνία, και ήταν ιδιαίτερη τιμή να τις έχουμε εδώ και να εμπνεύσουν τις γυναίκες, ώστε να μην σταματάνε, να μην σταματάνε να βλέπουν τη δύναμή τους, να συνεχίζουν μπροστά, να κοιτάνε τον μπροστά, να πιστέψουν σε αυτές και να διεκδικήσουν από τη ζωή όλα τα όνειρά τους. Από πίσω μου βλέπετε, μοιράζουμε όμορφα δωράκια για τις γυναίκες, κοσμήματα, κρεμούλες και διάφορα καλλιτικά για τη γυναίκα. Και βέβαια θα ακολουθήσει ένα γλέντι όπου θα χορέψουμε, θα βάλουμε διαφόρων ειδών τραγούδια από το Αφγανιστάν, από την Αφρική, ελληνικά. Γενικά το κάνουμε αυτό συχνά. Μας αρέσει να μοιραζόμαστε εδώ πέρα τη μουσική μας και τις μουσικές μας παραδόσεις, και είναι κάτι που μας κάνει να ερχόμαστε πιο κοντά και να κάνουμε bonding, όπως λέει και το όνομά μας. Σε βλέπω. Σε βλέπω. Σε βλέπω. Έφτασες μέχρι εδώ. Μπορείς πολλά. Ξέρω ότι θα τα καταφέρεις. Στο λέω εγώ, που γονάτισα, που πόνεσα, που μάτωσα. Δεν έσκυψε. Στέκομαι. Θα στέκεσαι. Θα μπορείς. Θα ξεπερνάς. Είναι υποχρέωση στον εαυτό σου. Είναι υποχρέωση στα παιδιά σου. Είναι υποχρέωση στην κοινωνία. Στην πατρίδα μου. Στη θρησκεία μου. Το γιο του Θεού τον γέννησε μια γυναίκα. Λέει πολλά. Τι μπορεί μια γυναίκα. Και πάλι να σας ευχαριστήσω για ό,τι μου έχετε μάθει μέχρι σήμερα, αλλάζοντάς μου όλη την κοσμοθεωρία μου, γιατί το μεταναστευτικό για μας ήταν ένα πολύ μεγάλο θέμα που ήρθε λίγο βία στη ζωή μας, αλλά από εσάς μάθαμε πάρα πολλά πράγματα. Το μόνο που έχω να σας πω είναι να μείνετε δυνατές, να μείνετε ενωμένες, να βοηθάει μία την άλλη, και θεωρώ ότι όλες σας μπορείτε να καταφέρετε αυτό που έχετε μέσα στο μυαλό σας, όπου κι αν πάτε, όπου κι αν βρεθείτε. Το ταξίδι σας άλλωστε το λέει. Ευχαριστώ πολύ.